Θα καλησπερίσω τον καθηγητή μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, τον κύριο Άλκη Βατόπουλο. Είναι και μέλος ο κύριος Βατόπουλος στην Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, βοηθήστε μας, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για αυτή την ημερομηνία την οποία έδωσε το Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, της Σιγκαπούρης. Τι σημαίνει ότι την 13η Ιουλίου η χώρα μας δεν θα έχει πλέον τον κοροναϊό? Πώς μεταφράζεται αυτό? Δεν ξέρω, δεν πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ελάττωση των κρουσμάτων. Ναι, ναι. Και επίσης ότι υπάρχει μια χαλάρωση των μέτρων. Παρακολουθούμε την πορεία της επιδημίας και θα δούμε στην πορεία των ημερών ποια θα είναι η εξέλιξη. Κύριε καθηγητά, τώρα, τέτοια ημερομηνία μπορεί να υπάρξει? Δηλαδή ημερομηνία εξόδου από την πανδημία μπορεί να υπάρξει από τη στιγμή που δεν ξέρουμε όχι. Και το ότι... Όχι, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουν διάφορες επιστημονικές ομάδες, και καλά κάνουν και το κάνουν, είναι βάζουν διάφορα μοντέλα τα οποία έχουν υποτίθεται μια προβλεπτική... μια πρόβλεψη. Ναι, ναι. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το πάρει τη μετρητή. Είναι μια πρόβλεψη. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πραγματικά παρακολουθώντας την πορεία, μπορεί κανείς να προβλέψει ότι σε μερικές μέρες δεν θα έχουμε καθόλου κρούσματα, και ανοίγοντας, ξέρω εγώ, φιλελευθεροποιώντας κάπως τη ζωή μας, ανοίγοντας την κοινωνία, θα εμφανιστούν κάποια κρούσματα, αλλά μπορεί κανείς να προβλέψει, γνωρίζοντας και τον χρόνο υποάσεως του νοσήματος, ότι μπορεί να έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων μετά από 15 μέρες, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι μια πρόβλεψη. Τώρα, βάλει κανείς μια ημερομηνία ότι τότε τελειώνουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Από αυτή τη δεύτερη φάση στην οποία πλέον βρισκόμαστε, αυτές τις δύο αρχικές, τις δύο πρώτες ημέρες, κύριε καθηγητά, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο στοίχημα και για εσάς που είστε στην Επιτροπή Υγείας, αλλά και για εμάς τους πολίτες που πρέπει να ακολουθούμε στην συνέχεια τα μέτρα? Είναι όταν θα βγούμε στην παραλία, όταν θα ανοίξουν τα καφέ και όλα τα καταστήματα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο στίχημα? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ή μικρότερο στίχημα. Όλα αυτά είναι αλληλοδιαπλεκόμενα. Όλα αυτά πάνε μαζί. Η σειρά με την οποία ανοίγουν έχει μια λογική φόρτου. Ας πούμε τώρα τα μικρά μαγαζιά, τα βιβλιοπωλεία, αυτά είναι πιο μικρότερο το φορτίο από ότι είναι να ανοίξουν τα σχολεία, και ακόμα μικρότερο με το να ανοίξουν τα εστιατόρια. Ναι, ναι. Άρα πάμε από το λίγο στο πολύ. Δεν αισθάνομαι ότι τα σχολεία, τα εστιατόρια ή οι παραλίες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ότι έχουν κάποια άλλα. Όλα αυτά είναι αλληλοδιαπλεκόμενα και έχουν σχέση με τον τρόπο που κινείται η κοινωνία. Δεν ξεχνάτε ότι τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο δεν είναι κλεισμένα στο σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή, αν βγείτε έξω στους δρόμους, είναι γεμάτο παρέες παιδιών. Οπότε το ότι είναι κλειστά πάλι τα καφενεία δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε σπίτι μας. Αν βγείτε πάλι το βράδυ, να δείτε παρέες ενηλίκων να κάθονται στο παγκάκι, βόλτες, ναι. Έχετε δίκιο. Οπότε όλα αυτά είναι αλληλοδιαπλεκόμενα και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πούμε φταίει αυτό ή φταίει εκείνο. Ας πούμε, να συνδέσουμε περισσότερο κάτι με κάτι άλλο. Κύριε Βατόπουλε, κύριε καθηγητά, υπάρχει ένας ενδεικτικός αριθμός κρουσμάτων ή νέων κρουσμάτων πάνω από τον οποίο ανησυχούμε? Όχι. Βέβαια, αν είναι 500 το κόσμο, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό που εμείς κοιτάμε είναι ο ρυθμός αύξησης. Μάλιστα. Δηλαδή... που είναι το ρο 0. Το ρο, όχι το ρο 0, το ρο. Δηλαδή αυτό το ρο να μην είναι πάνω από ένα. Αυτό είναι ένας πολύπλοκος υπολογισμός που έχει σχέση με το χρόνο επάσεως, το χρόνο γενιάς που λέμε, δηλαδή πόσος χρόνος περνάει από κάποιον να κολλήσει κάποιον άλλον. Και τελικώς κάθε άνθρωπος κατά μέσο όρο πόσους κολλάει. Μάλλον μας ενδιαφέρει το κάθε άνθρωπο στην παρούσα φάση πόσους κολλάει. Ναι. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ένας άνθρωπος κολλάει μισόν. Δηλαδή χρειάζονται. Είμαστε στο 0,5. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, για να δημιουργηθεί ακόμα ένα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ένας άνθρωπος δεν κολλάει πάνω από ένα. Αυτό δεν είναι εύκολο να το δει ο καθένας με την πρώτη ματιά. Χρειάζεται κάποιο υπολογισμό. Μάλιστα. Οπότε το να ξαφνικά τώρα που έχουμε 10 κρούσματα να γίνουν 20 δεν σημαίνει ντε και καλά ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχήσουμε.
Βοηθήστε με και κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται και όλες τις έρευνες οι οποίες υπάρχουν για το αν τελικώς εξασθενεί, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό ρήμα, ο ιός λόγω του καλοκαιριού και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και λόγω του ήλιου που ευτυχώς έχουμε μπόλικο σε αυτή την πατρίδα, κύριε Βατόπουλε. Κοιτάξτε, όλα τα μικρόβια, ο ήλιος έχει απολυματική αξία έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό οι γιαγιάδες μας βγάζαν τα σεντόνια, θυμάμαι όταν ήταν μικρός, κάτι που είχε δυστυχώς καταργηθεί. Τώρα αερίζανε τα σεντόνια, λιάζανε τα σεντόνια στον ήλιο. Στον ήλιο, σωστά. Ναι. Αυτό εντάξει, υπάρχει τόσο. Άρα ο ήλιος έχει απολυματική ιδιότητα έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι κοροναϊός, είτε είναι οποιοδήποτε ιός. Από εκεί το ιόδιο της θάλασσας αντίστοιχα. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουν γίνει διάφορες πειραματικές δουλειές, οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις αντανακλάσει στην πραγματική ζωή. Η αίσθηση η δικιά μου είναι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε λιγότερα, δηλαδή το καλοκαίρι θα έχουμε λιγότερα κρούσματα από αυτά που θα είχαμε αν ήταν χειμώνας. Δηλαδή αν τώρα ήταν Οκτώβριος, θα είχαμε περισσότερα κρούσματα από ό,τι θα έχουμε τώρα που είναι Μάιος. Και αυτό θα είναι συνδυασμός πολλών παραμέτρων της θερμοκρασίας, του ήλιου και του γεγονότος ότι θα ζούμε σε ανοιχτό περιβάλλον, θα έχουμε ανοιχτά παράθυρα, εν πάση περιπτώσει, και όλος αυτός ο συνδυασμός. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε. Αυτό το οποίο ακούγεται ότι θα ξαναζήσουμε με τον ιό το φθινόπωρο, ότι θα ξαναέρθει. Κοιτάξτε, είναι λογικό να το περιμένει κανείς αυτό. Με την έννοια ότι πάντα αυτά τα νοσήματα τα μεταδιδόμενα, εφόσον δεν εξαφανίζονται τελείως, με την πρώτη ευκαιρία δημιουργούνται οι συνθήκες να ξαναπροκαλέσουμε. Κρούσματα και ενδεχόμενα ένα ακόμα επιδημικό κύμα, το οποίο ελπίζουμε να είναι μικρότερο και να είναι και διαχειρίσιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίδα όλων είναι αυτή, κύριε καθηγητά. Είπαμε για αυτή την περιβόητη επιστροφή στην κανονικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ο κύριος Άλκης Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αθήνας. Ο κύριος Βατόπουλος είναι και μέλος στην Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για τον κοροναϊό. Κρατώ δύο.